είμαστε αγαπημένοι μου τηλεθεατές με τον κούκλο μου, εδώ το αγόρι μου και φτιάχνει το αγαπημένο μου γλυκό. Είναι το μοναδικό που ξέρω να φτιάχνω, θέλω να σου πω. Cheesecake, βεβαίως. Και cheesecake σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το αγαπημένο μου κατοίκι εδώ, κατοίκι Δομοκού, Ορεινές Πλαγιές, που μιλάμε για ένα φρέσκο παραδοσιακό αληφόμενο τυρί που ήρθε για να καλύψει τις σύγχρονες απαιτητικές ανάγκες κάθε καταναλωτή. Και για αλμυρά και για γλυκά είναι το ωραιότερο κατοίκι που έχετε φάει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δώσω δύο μικρά στον Αντρέα και στο γιο του. Στον Γρηγόρη και στο γιο του. Στον Αντρέα και στον μπαμπά του. Στον πατέρα του Ανδρέα και στο γιο. Γεια σας. Και θέλω να πάμε να δούμε τα υλικά μας και να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα για το κατοίκι. Να διαβάσουμε την κάρτα με τα υλικά για αυτό το λαχταριστό τσισκέικ με λευκή σοκολάτα. Θα χρειαστούμε για τη βάση 250 γραμμάρια μπισκότο digestive και 120 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για την κρέμα τη λευκή του τυριού θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κατοίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές, 250 ml κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά θα μου πάρετε, 150 γραμμάρια λευκή σοκολάτα κουβερτούρα, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη και βέβαια για την επικάλυψη 150 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα. Έχω πάθει σοκ. Θέλω να σας πω ότι το κατοίκι είναι κατάλληλο για κάθε υγιεινή διατροφή, καθώς συνδυάζει πάντα την πλούσια γεύση με τα χαμηλά λιπαρά, μόνο 13%. Και να πούμε ότι καταναλώνεται και ιδανικά σκέτο πάνω σε ψωμί, όπως θα τρώω εγώ, στον τάκο, σε πράσινες σαλάτες, ομελέτες, τυρόπιτες, τάρτες κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα σας πούμε κι άλλα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο για σούπες βελουτέ. Μπράβο, η ντοματόσουπα ειδικά. Και κολοκυθόσουπα βελουτέ με κατοίκι είναι καταπληκτική. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το cheesecake μας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τη βάση. Μέσα σε ένα μπλεντεράκι θα βάλουμε μπισκότα τύπου digestive. Θα τα χοντροσπάσουμε. Θα τα ρίξουμε στον κάδο του blender που έχουμε. Θα τα χτυπήσουμε για 3-4 λεπτά μέχρι να αποκτήσουν αυτή εδώ την υφή σαν πούδρα, σαν αλεύρι. Έτσι. Και θα έρθουμε και θα προσθέσουμε βούτυρο, το οποίο έχω λιώσει σε χαμηλή θερμοκρασία. Μπορείτε να το κάνετε σε ένα κατσαρολάκι, σε ένα τηγανάκι, ακόμα και στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα έρθω λοιπόν και θα το προσθέσω μέσα στο μπολ με το τριμμένο μπισκότο. Θα ανακατέψω και αυτή εδώ είναι η βάση μου. Εδώ σε κάποιους αρέσει να βάζουν και λίγη κανέλα. Και εμένα μου αρέσει να βάζω λίγη κανέλα και λίγο τριμμένο τζίντζερ. Δεν είναι για όλους, αλλά ο συνδυασμός αυτός είναι και πολύ έτσι χειμερινός και αρωματικός και είναι το κάτι διαφορετικό. Λίγο κανέλα με λίγο τζίντζερ, σκόνη βεβαίως. Λοιπόν, ανακατεύουμε μέχρι το μείγμα να αποκτήσει υφή σαν βρεγμένη άμμος, όπως είναι στην ακροθαλασσιά το καλοκαίρι που τα παιδάκια φτιάχνουν τα κάστρα. Έτσι πρέπει να είναι η υφή της βάσης μας για να είναι σωστή. Να θυμάστε, ο γενικός κανόνας είναι ότι βάζουμε όσο μπισκότο, το μισό και λίγο παρακάτω βούτυρο. Δηλαδή εδώ που θα βάλω 250 γραμμάρια μπισκότο, θα βάλω 140 βούτυρο. Κάπου εκεί θα παίζετε. Αν κάνετε πιο μεγάλο ή διπλή δόση, θα κάνετε επί δύο. Λοιπόν, το βάζω στη βάση του μιας φόρμας ή ένα τσέρκι ή ένα πυρεξάκι, αν δεν έχετε τόσο φόρμα για ζαχαροπλαστική. Και με ένα κουτάλι έρχομαι και το απλώνω να πάει παντού και να αποκτήσει ομοιοπάχος, να γίνει ομοιόπαχος. Στο μεταξύ, θέλω να χτυπήσω την κρέμα γάλακτος για να φτιάξω σαντιγί. Mm-hmm. Θα βάλω μέσα στον κάδο του μίξερ την κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, οπωσδήποτε, και θα προσθέσω και τη ζάχαρη άχνη. Άχνη βάζεις, ναι. Βεβαίως, άχνη. Αυτό θα το χτυπήσω για 3-4 λεπτά. Μην το ξεχάσετε παραπάνω, γιατί θα γίνει μετά βούτυρο. Και γίνεται αυτό. Και γίνεται αυτό. Ένα συννεφάκι. Μόνοι μας, δηλαδή. Σαντιγί. Σαντιγί. Ακριβώς. Και έρχομαι και το βάζω λοιπόν. Μπορεί να το κάνουμε, συνεχίζουμε στον κάδο. Εγώ δεν το χτυπάω για να μην κάνουμε φασαρία. Βάζω λοιπόν τη σαντιγί και έρχομαι να προσθέσω τρεις συσκευασίες κατοίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.katikidomoku.gr όσο και στο κανάλι στο YouTube, γιατί υπάρχει μια πληθώρα απλών και νόστιμων συνταγών, αλμυρών και γλυκών που δείχνουν την πολυχρηστικότητα και τη συνδυαστική ικανότητα που έχει το κατοίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές. 600 γραμμάρια που είναι η αναλογία για το cheesecake μας είναι ακριβώς τρεις συσκευασίες, οπότε είναι και εύκολο στο σούπερμάρκετ να το θυμάσαι. Και να μην χρειάζεται να πάρεις μαζί της την συνταγή φωτογραφία που βγάζουν την τηλεόραση που μου στέλνουν. Λοιπόν, βάζω τις τρεις συσκευασίες. Θα ανακατέψω ελαφρώς τη σαντιγί μου με το κατοίκι Δομοκού. Και έχω πάρει λευκή κουβερτούρα,
την έχω ψιλοκόψει και έχω στήσει μπεν μαρί. Το μπεν μαρί τι είναι? Ένα κατσαρολάκι με νερό. Βάζω ένα πυρίμαχο μπολ. Αν δεν έχετε πυρίμαχο μπολ, μου βάλετε ένα τηγανάκι από πάνω, κάτι τέτοιο. Και θα έρθω να προσθέσω την λευκή κουβερτούρα. Προσοχή, η συσκευασία που θα πάρετε να γράφει κουβερτούρα. Όχι λευκή σοκολάτα, γιατί η λευκή σοκολάτα θα τα αγγίσει, θα κάνει μπαλάκια και δεν θα γίνει αυτό εδώ το βελούδινο αποτέλεσμα που θα έχετε μετά από 3-4 λεπτά. Και να σας δώσω και ένα tip εδώ πέρα, επειδή μπορεί να το χάσετε λίγο με τους χρόνους και να αφήσετε την λευκή κουβερτούρα λίγο παραπάνω στην άκρη και να σφίξει, αν μου βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού ηλιέλαιο, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα και θα μείνει έτσι κρεμώδη μέχρι να τη βάλουμε στο μείγμα μας. Ανακατεύω εδώ το κατοίκιδο μοκού με τη σαντιγή που έχω φτιάξει και έρχομαι να προσθέσω τη λευκή κουβερτούρα. Η λευκή κουβερτούρα θα δώσει και τη γλύκα, θα δώσει την υπέροχη της γεύση που ταιριάζει τέλεια με το κατοίκιδο μοκού ορεινές πλαγιές, αλλά θα σφίξει και την κρέμα μου. Θα δώσει και την πολύ ωραία υφή. Θα ανακόβεται το κομμάτι τέλεια. Ανακατεύω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στον κάδο του μίξερ, έτσι μην νομίζετε ότι πρέπει να λερώσετε δύο μπολ. Εγώ το κάνω εδώ για χάρη ευκολίας και να μην κάνουμε... Να πούμε ότι το κατοίκιδο μοκού ορεινές πλαγιές έχει μόλις 13% λιπαρά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απόλαυση χωρίς ενοχές και τύψεις. Εγώ το βάζω και στη μακαρονάδα από πάνω πάντα όταν φτιάχνω... Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο και για mac and cheese. Κάνεις πολύ ωραίες συνταγές με το κατοίκι. Εγώ το κάνω στις σάντουιτς πάντα, ειδικά τις περιόδους που προσέχω λίγο παραπάνω. Κούκλος, αγάπη μου. Εντάξει. Τι ανάγκη έχεις λοιπόν, εσύ, με τέτοια μούρη. Σταμάτα. Α, όσο θες. Λοιπόν, θα έρθω να βάλω τώρα την κρέμα μου πάνω από τη βάση του μπισκότου. Κοίτα τι ωραία που πέφτει. Τέλεια. Θα την απλώσω μέσα στη φόρμα μου. Και αυτό θα μπει στη συντήρηση για 3 ώρες ή αν θέλετε να μου το βάλετε στην κατάψυξη, θα μπει στην κατάψυξη για ούτε ένα δίωρο, λιγότερο, μια μισή ωρίτσα. Θα το απλώσω και βέβαια να πούμε και για την επικάλυψη. Μπορείτε να κάνετε ό,τι επικάλυψη θέλετε. Εγώ πάντα προτιμώ την κλασική μαρμελάδα. Η μαρμελάδα την πάρετε θα είναι σφιχτή, θα είναι κάπως δεμένη. Α, προτιμάς μαρμελάδα, Συνήθως βάζουμε μαρμελάδα. Okay, σε αυτό εδώ μπορούμε να κάνουμε και ένα γλάσιο λευκή σοκολάτα γιατί ταιριάζει. Τέλεια. Και γλυκό του κουταλιού παίζει. Αλλά η πιο εύκολη λύση είναι μια μαρμελάδα. Θα πάρετε το βαζάκι της μαρμελάδας, θα προσθέσετε μια κουταλιά της σούπας νερό, θα το βάλετε σε ένα κατσαρολάκι και θα έρθει σε θερμοκρασία να αποκτήσει την υφή, να μην είναι σαν ζελέ, να είναι έτσι η υφή της πιο κρεμώδη. Για να το βάλουμε πάνω από το cheesecake, να το απλώσουμε. Και να είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. Είχε πέσει το WhatsApp και δεν μπορούσε να μου στείλει ο Κοκλώνης μήνυμα, Τώρα μου στέλνει. Λοιπόν. Την Κουλιανού πριν λέγαμε, του λέω ρε εσύ πρέπει να την εκμεταλλευτεί την Κουλιανού τηλεοπτικά. Μου λέει ναι, αλλά δεν μπορούσα να μου στείλει το WhatsApp και μου στείλε στο Instagram. Αυτό θέλω να βάλω στο ψυγείο και θέλω να κόψουμε. Τώρα μου λέει ότι είσαι εξαιρετικό, να ξέρει. Α, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα το βάλω στο ψυγείο αυτό. Και να κόψουμε το έτοιμο. Για να σερβίρουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι το κατοίκι βρίσκεται και στα ψυγεία αλλά και χύμα στον πάγκο. Εντάξει, αν θέλετε να περιμένετε στην αναμονή στον πάγκο. Και σας παρακαλώ πολύ, επειδή πήγα τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ και έβλεπα μια κυρία σε ενδιαφέρουσα και την είχαν εκεί περίμενε πίσω-πίσω και δεν την άφηνε κανείς να περάσει και μου σπάσει τα νεύρα όταν βλέπετε ηλικιωμένους. Και κυρίες με κυλίτσα έχουν προτεραιότητα και στον πάγκο με τα τυριά και στα λαντικά και. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί είναι βίασα τις προάλλες με κάτι στο σούπερ μάρκετ. Κυρίες με κυλίτσα ενός ενδιαφέρουσα Θέμη μου. Περιμένουν μωράκι. Έλα. Πω, τι ωραίο. Για τον Κοκλώνη που μας βλέπει και μου λέει ότι είσαι εξαιρετικός. Έλα, Νίκο, σούρχεται, αγόρι μου, σούρχεται. Με το κατοίκι. Και αυτό έχει παγώσει μέσα, έχει σφίξει μέσα σε μία μισή δύο ώρες, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, επειδή με ρωτάνε οι φίλες πού θα βρουν τις συνταγές για το κατοίκι δομοκού, ξαναλέω. www.κατοίκιδομοκού.gr όσο και στο κανάλι στο YouTube. Κατοίκι Παύλα Δομοκού το βλέπετε κάτω όμως, εντάξει, ναι, είμαι κι εγώ. Όσο και στο κανάλι στο YouTube θα βρείτε μια πληθώρα νόστιμων συνταγών και αλμυρές και γλυκές, πάρα πολύ εύκολες πολλές από αυτές. Έτσι θα καταλάβετε την πολυχρηστικότητα και τη συνδυαστική του ικανότητα με μαγειρικά υλικά, εντάξει. Και ξαναλέω, είναι το ορεινές πλαγιές το συγκεκριμένο.
Έλα. Που είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Το ξέρω αν έχεις περάσει με το αυτοκίνητο από το Δομοκό, το γύρω η φύση. Νομίζω έχω πάει. Έχω πάει. Απλά επειδή έχει πολλές τροφές, δεν οδηγούσα εγώ σίγουρα, γιατί με τις τροφές έχω ένα θέμα λίγο. Εντάξει, το ακούω. Υπέροχο. Λοιπόν, αυτό είναι το cheesecake μας. Πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Πρέπει να το κάνετε όλοι. Θέλω να ανεβάσετε φωτογραφίες στο Instagram και να μας ταγκάρετε για να το δω κι εγώ και να το κάνω regram. Να πω κι άλλη μια ωραία ιδέα που είπα για το κατοικί Δομοκού. Λοιπόν, εγώ το τρώω με γεμιστά πολλές φορές. Δεν θέλω να βάλω φέτα ή να βάλω άλλο τυρί. Οπότε για πιο light, γιατί μιλάμε για 13% λιπαρά, το βάζω σε γεμιστά και φτιάχνω Ναπολιτάνα. Είναι το μόνο φαγητό που ξέρω να κάνω. Ουσιαστικά είναι τα μακαρόνια, τα βράζω, βάζω και την κόκκινη σάλτσα και από πάνω το κατοικί Δομοκού και τα ανακατεύω και είναι γευστικότατο και πάρα πολύ ελαφρύ. Γρηγόρη, σου άρεσε. Έχει μικρόφωνο. Δεν πήρε. Γιατί είναι ταλέντο, είναι ταλέντο και στα αγγλικά. Είναι φανταστικός. Αυτό το cheesecake είναι επαγγελματία ζαχαροπλάση, δηλαδή. Άμα το λες εσύ παίξεις το poem, ναι. Γι' αυτό το λέω και δεν είναι το cheesecake ένα εύκολο γλυκό. Είναι θα πεις και τραγούδι, έτσι. Θα πω ένα τραγούδι έτσι για να κομπλάρω τη γυναίκα μου, του Λαγκονησίου. Και ξαφνικά είσαι καλύτερος από την Άταλη, γιατί είναι χαμός. Αυτό αποκλείεται. Λοιπόν. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και ο γιος μου έμεινε κατευχαριστημένος, να το ξέρεις. Λοιπόν,